Άλλη μία 12χρονη έπεσε θύμα ενδοσχολικής βίας από τρεις συμμαθήτριές της 12 και 13 ετών έξω από το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι. Οι τρεις μαθήτριες ξαφνικά άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν τη συμμαθήτριά τους, φτάνοντας στο σημείο να τις τραβήξουν τα μαλλιά, με τη μία εξ αυτών να τραβά και βίντεο το απαράδεκτο αυτό περιστατικό την ώρα που γυρνούσαν από σχολική εκδρομή στο σχολείο. Στα Χανιά ένας 12χρονος έπεσε θύμα βίας από άλλους μαθητές, τους οποίους έβρισε για να υποστηρίξει το φίλο του, τον οποίο οι δράστες έβριζαν από την πλευρά τους για μέρες στο σχολείο. Η ομάδα των 15 ανηλίκων την είχε φυλαγμένη στο μαθητή της πρώτης γυμνασίου και στο σχόλασμα του σχολείου. Μόλις βγήκε από την πύλη τον κυνήγησαν πετώντας του πέτρες, ενώ 4 άτομα από την ομάδα τον κύκλωσαν και άρχισαν να τον κλωτσούν, με τον έναν εξ αυτών να τον πιάνει από το λαιμό, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του θύματος στις αρχές. «Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα δεν το έχουμε ξαναδεί», λέει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης. Όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία. Υπάρχει μια έξαρση φαινομένων βίας και περιστατικών τα οποία δεν τα είχαμε σε προηγούμενους χρόνους, προηγούμενα χρονικά διαστήματα. Η σχολική κοινότητα, οι διευθυντές, οι σύλλογοι διδασκόντων, οι εφημερεύοντες καθηγητές είναι δίπλα στα παιδιά, στην ώρα που λειτουργεί το σχολείο, δίνοντας απαραίτητες οδηγίες, κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Το θέμα όμως υπερβαίνει τα όρια της σχολικής μονάδας. Ο κύριος Καρτσονάκης, με κλιμάκιο εκπαιδευτικών και ψυχολόγων, έχει ήδη επισκεφθεί σχολεία στην Ανατολική Κρήτη, ενώ προγραμματίζονται επισκέψεις και σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στην επαφή τους με τα μέλη των 15 μελών οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν στα παιδιά που είτε πέφτουν θύματα βίας, είτε την προκαλούν, είτε και πολλές φορές μένουν αμέτωχα, να βιώνουν προσωπική μοναξιά εκτός των ορών του μαθήματος. Ήθελαν να είναι κάποιοι μεγάλοι πιο πολύ κοντά τους. Οικογένειες βασικά και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και φιλικό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν μου έθεσαν θέματα, ας πούμε, στα σχολεία, ότι εδώ δεν μας δίνουν σημασία. Όχι, δεν το είπαν αυτό, ίσα-ίσα. Αλλά φεύγοντας από το σχολείο, τον υπόλοιπο χρόνο πώς τον περνάνε, και θα ήθελα, νομίζω, πολλά από αυτά να τον περνάνε λίγο διαφορετικά. Τα παιδιά είναι αρκετά όρημα, λέει ο κύριος Καρτσονάκης, με την έξαρση της βίας να είναι πολυπαραγοντική και θα πρέπει όλη η κοινωνία να ασχοληθεί με το πρόβλημα, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα, διαφορετικά θα κλιμακωθούν. Λέμε παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για τους πολίτες της χώρας μετά από λίγα χρόνια. Συνεπώς, όλη η επένδυση που γίνεται για τα παιδιά αφορά τους πολίτες της χώρας μας σε λίγα χρόνια και πώς θέλουμε να είναι αυτοί οι πολίτες. Συνεπώς, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Τέλος, ο κύριος Καρτσονάκης απαντά σε όσους λένε ότι οι καθηγητές έχουν απειβδίσει με τους παραβατικούς μαθητές και απλά σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είναι συνάδελφοι εκπαιδευμένοι, έχουν αντιμετωπίσει έμπειροι, έχουν δεξιότητες, έχουν αντιμετωπίσει πράγματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυσκολεύονται, αλλά εκεί είμαστε εμείς. Υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχουν, όπως σας είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, οι σύμβουλοι, αν χρειαστεί τα κεδασί. Οπότε όλοι ως ομάδα τα αντιμετωπίζουμε και στηρίζουμε φυσικά όπου χρειαστεί.